Πάμε!
Στάβος Παπαβασιλείου λέγομαι. Προπονητής νοσοκομείου. Λοιπόν, coach, συγχαρητήρια για την σημερινή σας νίκη στο ντέρμπι. Ένα ντέρμπι με τα όλα του. Μόνο αποβολή δεν είχε. Είχε όμως 7 γκολ. Πάθος, ένταση, δυνατά μαρκαρίσματα. Μερικά ίσως και να ξέφυγαν. Πέναλτι. Ναι. Τα οποία εσείς θα μου πείτε αν ήταν ή δεν ήταν ή και αν είστε ευχαριστημένος και όλη τη διετσία. Πάμε να δούμε λίγο πώς έζησες το παιχνίδι, διότι το έζησες και από τη σκοπιά του προπονητή εντός γηπέδου και από τη σκοπιά του προπονητή εκτός γηπέδου και χωρίς ομπρέλα. Χωρίς ομπρέλα, ναι, ναι. Ναι, ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Σε ένα βαρύ αγωνιστικό χώρο, όχι από τη βροχή. Το θέλαμε και οι δύο ομάδες πολύ. Νομίζω ότι είναι δίκαιο το αποτέλεσμα. Προηγηθήκαμε 2-0. Δεχτήκαμε την ισοφάριση με δύο δικά μας λάθη. Ξαναπροηγηθήκαμε, ξαναισοφαριστήκαμε. Ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Κρίθηκε στη δύναμη και νομίζω ότι δικαίως πήραμε το αποτέλεσμα. Και αν και η Παιδινή είναι μια πάρα, πάρα πολύ καλή ομάδα και πραγματικά μας δυσκόλεψε πάρα πολύ αφάνταστα. Για τη συνέχεια θα δούμε. Εμείς βλέπουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Στόχος της ομάδας είναι κάθε Κυριακή να παλεύει τα παιχνίδια όλα και βλέποντας και κάνοντας. Στο τέλος. Είδαμε ότι πανηγυρίσατε μαζί με τους παίκτες σας στη Γηνή και φωνάξετε και το όνομα της ομάδας. Αυτό είναι ένα δείγμα ότι όσα παιχνίδια που μένουν είναι τελική για τον Προσοχώρη. Έχει μπει στο μυαλό σας η σκέψη για την άνοδο. Περνάνε οι αγωνιστές και η ομάδα πάει καλά. Κοίτα να σου πω κάτι. Όσο είμαστε εκεί ψηλά, λογικό είναι να το παλεύουμε. Δεν είναι σκοπός η άνοδο, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Σκοπός είναι να το ευχαριστιόμαστε, να μπαίνουμε, να παλεύουμε όλα τα παιχνίδια, να παίρνουμε τα αποτελέσματα όσα μπορούμε. Και βλέποντας και κάνοντας. Ναι, όσο είμαστε εκεί ψηλά, είναι λογικό ότι θα το κυνηγήσουμε. Δεν θα τα αφήσουμε. Αλλά όχι με την έννοια ότι πεθάναμε κιόλας αν δεν βγούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Γκουτς. Να είσαι καλά. Είστε ευχαριστημένος, Γκουτς, από την σημερινή διετσία, διότι στο τελευταίο πέναλτι της Παιδινής, από εκείνη τη φάση, εσείς μπήκατε στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω τι είπατε με τους διαιτητές, σε πάση περιπτώσει όμως η απόφασή τους ήταν να σας βγάλουν εκτός αγωνιστικού χώρου. Ναι, σε γενικές γραμμές ήταν καλή η διαιτησία, δεν είναι άνθρωποι και αυτοί τα δικά τους κάνουν. Θεώρησα στην τελευταία φάση ότι είναι πάρα πολύ κοντά οι δύο παίχτες, δηλαδή μιλάμε για μια απόσταση τώρα 10 εκατοστών. Γι' αυτό και διαμαρτυρήθηκα. Τι να σας πω, εγώ θεώρησα ότι δεν είναι πέναλτι. Βέβαια, διαμαρτυρήθηκα κόσμια έτσι, ούτε έβρισα τίποτα, αλλά. Απόφαση να με βγάλουν έξω, νομίζω έτσι είναι ο νόμος και καλά κάνουν, τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, αλλά θεωρώ ότι η διατησία ήταν αρκετά καλή. Αρκετά καλή και σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με αρκετές φάσεις. Και τα πέναλτι νομίζω ήταν καθαρά όλα, δεν υπάρχει αμφιβολία.